Χωρίς αμφιβολία, το project Coronado Trapano από τα Lidl έγινε μια μεγάλη επιτυχία στο κανάλι. Στα προηγούμενα επεισόδια βελτιώναμε το μηχάνημα σε όλους τους τομείς, αλλά στο συγκεκριμένο σημερινό θα ανοίξουμε την πόρτα στον κόσμο της αυτοματοποίησης. Καλή προβολή! Και ξεκινάμε με την ιδέα. Η ιδέα ως χειριστής είναι να πατάς ξεκούραστα κουμπάκια και το τραπεζάκι να κάνει όλες τις απαραίτητες μετακινήσεις. Το 2018 μου φάνηκε πολύ καλή αυτή η ιδέα, εξάλλου η γραμμικότητα που θα σου έδινε ένα ηλεκτρονικό μοτέρ δεν θα σου έδινε κανένα χέρι ποτέ. Εν τω μεταξύ σας δείχνουμε το πρώτο μοτεράκι που ήταν να μπει στο μηχάνημα αυτό. Ο λόγος τώρα που είναι τόσο μικρό το μοτεράκι είναι επειδή και ο χώρος πίσω από το τραπεζάκι δεν είναι πολύς. Πάντως το ρημάδι δούλεψε και βασικά θα μπορούσαμε να κάνουμε όλη τη μετατροπή με βάση αυτά ή παρόμοια μοτεράκια. Τα συγκεκριμένα, παρά το μικρό τους μέγεθος, έχουν δύναμη γιατί αποτελούνται και από ένα γρανάζοκιβώτιο. Μεταλλικά γρανάζια παρακαλώ. Και πάνω στη φωτογραφία έχουμε και κάποια specs. Με κόκκινο 300 στροφές ανά λεπτό. Και κάτω έχουμε και την ροπή, η οποία είναι περίπου στα 0,6 κιλά ανά εκατοστό. Φυσικά και υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα, specs των οποίων σας τα βρήκαμε και σας τα δείχνουμε. Οι στροφές ξεκινάνε από τις 6.000 και πέφτουν μέχρι τις 30. Όσο πέφτουν οι στροφές, ανεβαίνει η ροπή και το ανάποδο. Πάμε και ένα απλό παράδειγμα. Ένα μοτεράκι με 3.000 στροφές έχει ροπή 100 γραμμαρίων. Ένα με 300 στροφές ανεβαίνει η ροπή 10 φορές 1.000 και γραμμάρια. Ενώ ένα μοτέρ με 30 στροφές, κατεβήκαμε ακόμα 10 φορές σε στροφές, θεωρητικά θα είχαμε γύρω στα 11 κιλά, αλλά δεν μπορεί, θα σπάσει. Εμείς όμως, μιας και θα ασχοληθούμε που θα ασχοληθούμε, είπαμε να επιλέξουμε κάτι λίγο πιο σοβαρό. Ιδού ένα step motor, ένας βηματικός κινητήρας δηλαδή. Η φάση με αυτόν είναι ότι έχει αρκετές περιελίξεις εσωτερικά, όπως και ένα ιδιαίτερο ρότορα, το οποίο μαζί σου δίνει τη δυνατότητα να περιστρέφεις το motor με αρκετά υψηλή ακρίβεια. Επίσης δεν γυρνάει απλά, αλλά κάνει πολλά μικρά βηματάκια, γι' αυτό λέγεται και βηματικός. Και σκεφτείτε το και μόνοι σας, από τη στιγμή που ξέρουμε πόσο ακριβώς περιστρέφεται το μοτέρ και επίσης ξέρουμε και πόσο απόσταση διανύει το τραπεζάκι με μια πλήρης περιστροφή, λίγο αργότερα με ένα σωστό πρόγραμμα και Arduino και έλεγκτες κλπ, θα μπορέσουμε να δείξουμε σε μια οθόνη LCD την ακριβής μετακίνηση των αξώνων. Σωστός! Σίγουρα τα μοτέρ αυτά κοστίζουν πιο πολλά και είναι πιο δύσκολο να τα χειριστείς και τις στροφές και την κατεύθυνση, αλλά αξίζουν. Φυσικά και υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα, specs των οποίων σας τα βρήκαμε και σας τα δείχνουμε. Όπως παρατηρείτε και μόνοι σας, αυτά τα μοτέρ χρειάζονται σχετικά χαμηλό ρεύμα στην τροφοδοσία, αλλά παρέχουν αρκετά μεγάλη ροπή. Ό,τι πρέπει δηλαδή για μας. Τα δικά μας εντωμεταξύ, αυτά που εν τέλει χρησιμοποιήσαμε, ήταν μοτέρ 40. Και τα specs τα βγάζουμε τώρα στην οθόνη. Κάνουμε την παραγγελία απ' έξω, μετά από κανένα μήνα το δέμα φτάνει και όπως λέει και η αλφα εδώ παρεμία, πρώτα λύνουμε πριν χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει όχι, πρώτα απ' όλα θέλαμε να δούμε και να σας δείξουμε πώς είναι αυτά τα μοτεράκια από μέσα. Έχει και δύο γομάρια ρουλεμάν και τα άλλα είναι ίδια σαν και αυτό το μοτέρ του animation. Προφανώς για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοτέρ δεν μπορείς να το στείλεις απλά ένα simplin, χρειάζεται ένα control module. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε για άλλο βιντεάκι. Σήμερα πρακτικά θα φτιάξουμε ένα CNC conversion kit. Παίρνουμε ένα κομμάτι αλουμίνιο, οι αγελάδες κάτω δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν και ξεκινάμε τσούκου τσούκου την εργασία. Κόβουμε το βασικό κομμάτι με μια σέγα της αγαπημένης μας εταιρείας που κοιτάει τα story μας στο Instagram αλλά δεν απαντάει. Και σε λίγο ισιώνουμε που αλλού, προφανώς το μηχάνημα που φτιάχνουμε, τζάμπα το φτιάχνουμε. Εντάξει, τώρα για τα υπόλοιπα νομίζω μπορώ να το βουλώσω για λίγο, έτσι κι αλλιώς έριξα πολύ μπλα μπλα στην αρχή. Τα μοτέρια αποφασίσαμε να τα εγκαταστήσουμε στη μεριά των λαβών, γιατί διαφορετικά δεν χωράγανε κιόλας. Και αν έφτιαχνα κάτι τέτοιο σήμερα, θα είχα αγοράσει μοτέρ με άξονες που εξέχουν και από τις δύο πλευρές, για να βάλω και μοτέρ και χερούλια. Τέλος πάντων, αντιγράφουμε λίγο την stock βάση και τη φτιάχνουμε έτσι όπως τη θέλουμε εμείς.
Πίσω παράλληλα βλέπετε ένα σύστημα σκούπας και αυτό χειροποίητο και αν σας ενδιαφέρει μπορούμε να κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο για το δράπανο. Κάνουμε τέλος πάντων τις τρύπες και τελειώνουμε με τις πλάκες. Όσο περιμένουμε τα couplers να έρθουν απ' έξω, είπα να χτυπώσουμε μερικά πλαστικά έτσι γιατί το κοιμεί. Μετά από μερικές ώρες έχουμε την αντιγραφή σε μέγεθος του μεταλλικού συνδέσμου, οπότε και οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι θεωρητικά αρκετά σωστές. Η θεωρία απέχει πάντα από την πράξη, κάτι βελτιώθηκε, κάτι δεν τέριαξε. Ο άξονας του μοτέρ μας έπεσε λίγο μακρύς, οπότε έπρεπε λίγο να τον κοντίνουμε. Αυτό που φτιάχνουμε τώρα είναι η βάση του μοτέρ της κίνησης αριστερά-δεξιά. Το μοτέρ θα βασίζεται μονάχα σε δύο βίδες Mi3. Αυτό θα μας δώσει μια έξτρα ελευθερία στην κίνηση για τον στραβό κινέζικο κοχλία. Από την άλλη, ο άξονας μπροστά-πίσω είναι ίσιος, έχει και το χερούλι της Μέγενης δίπλα, είναι μπροστά σου και θα βάλουμε 4 βίδες και όχι 2. Κάπου εδώ έφτασε και το δέμα με τα μεταλλικά couplers από την Κίνα, οπότε θα βάλουμε και αυτά στη σαλάτα. Και μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε λίγο ακόμα την κατασκευή, να κοντίνουμε λίγο τις πολύ μακριές βίδες, να γίνει και λίγο πιο στιβαρό και μαζεύουμε το conversion kit. Παντού μπήκε και Loctite για να μην έχουμε ξεβιδώματα βίδων από τους κρατασμούς που δημιουργούν οι βηματικοί κινητήρες. Και μιας και όλα είναι bolt-on, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε κάτι στο stock σύστημα είτε στα χερούλια είτε γενικά στο τραπεζάκι. Απλά λύνουμε κάποια πράγματα και βιδώνουμε τα δικά μας. Μηδενίζουμε όσο μπορούμε και τους τζόγους, βιδώνουμε τα couplers και συγχαρητήρια, το τραπεζάκι πλέον φοράει step μοτέρια. Προφανώς θα πρέπει κάπως να ελέγχουμε όλο αυτό το διριντάχτα, αλλά με αυτό θα ασχοληθούμε σε επόμενο βιντεάκι. Αυτά για σήμερα, ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε.